μη με κοιτάς. Μ' αυτά τα μάτια τα βαθιά μη με κοιτάς. Μ' αυτά τα μάτια που με ξέρουν. Λες κι είσαι εκεί, πάντα στα ίδια τα σκαλιά που δυο πιστοί την πρώτη αγάπη τους προφέρουν. Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί σ' όλου του χάρτη τις γωνιές. Σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Εσύ είναι οι ζωές, λες θα τα πούμε και περνάνε οι εποχές. Στο φεγγάρι κάποτε δυο ζωές περπατήσαν στο φεγγάρι. Η Μαριλένα μόλις με χώρισε, αυτό έγινε. Μου είπε ότι υπάρχει άλλος. Το Σάββατο παντρευόμουν. Και αυτό θα πας να κάνεις? Τι? Θα κάνεις τον γάμο σου, Μαριλένα. Δεν σταματάει η ζωή. Ό,τι και αν είναι αυτό θα τον νικήσεις. Δεν θέλει να το πει στον Ανδρέα και ο άνθρωπος παντρεύονται το Σάββατο. Λοιπόν, το ρώτησα πάλι το Φράγκισκο για την Έμι και αν θα ήθελα να τη συναντήσει. Φτάνει με τους έρωτες από το σχολείο. Δεν καταλαβαίνετε. Αν αυτή η Έμι είναι και η άγρια ορχιδέα, τότε είναι αμοιβαίο. Θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο. Εσύ τι θέλεις? Το ίδιο ακριβώς. Να τη διώξω από το σπίτι και ό,τι γίνει. Δεν πάτε καθόλου καλά, ε! Θα γίνει χαμός! Ας γίνει ό,τι θέλει. Εμείς την έχουμε πάρει την απόφασή μας. Φυταγή, πιστογραφημένη, του Μπίχτουλα Ηρακλή, 60.000 ευρώ. Δεν σε πιστεύω, κάτι άλλο συμβαίνει. Σε παρακαλώ, κάνε λίγο πιο γρήγορα. Είναι πολύ σκληρό και για τους δυο μας. Να ξέρεις, αν φύγω, εσύ θα πεις στη φυλακή, ε! Όλοι φαντάζονταν ότι αν κάποια στιγμή χωρίζαμε, θα έφταιγα εγώ. Αλλά ποιος την έκανε την πλακία? Η Μαριλένα. Σταμάτα το αυτό, Ντρέα, όσο πιο λίγα λόγια τους. Μαριλένα μου. Όχι, όχι, όχι. Θυμάσαι εκείνη την Έμι που ψάχνατε στο Λευκό Μα? Νομίζω ότι τη βρήκα. Δεν την άφησα. Πότε θα φτιάξει ένα περιποιημένο μουσακάτσι να το τιμήσουμε να το φέρουμε? Αμάρε εσύ, δωρε, την όρεξή σου να είσαι. Τι έχεις, ποια ταινία έχεις? Και περιμένω. Μπορεί να ξέχασε τα κλειδιά της η Γκέλη. Αυτή η παιδάκι μου ούτε το κεφάλι της δεν ξέρει που είναι. Πήγαινε να ανοίξεις. Στο πιο διαβολικό σημείο του πλανήτη. Αχ, τα γόρι μου! Ο Λεβέντης μου, παλικάρι μου, παιδί μου. Ρε Αντρέα, τι θες εδώ? Κανονικά δεν έπρεπε να είσαι στα γλέντια για τον γάμο. Άστο το παιδί. Μπορεί να ήθελε να δει τη μαμά του. Άπλητα είναι αυτά, γόρι μου. Έλα, κάτσε, κάτσε. Κάτσε. Να σου φτιάξω κάτι να φας. Όχι, εντάξει, μα. Αντρέα, έγινε κάτι? Ναι, παιδί μου, δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Δεν είναι άπλητα αυτά. Με διώξει η Μαριλένα. Δεν θα γίνει ο γάμος. Άντε καλέ, πλάχα κάνει. Αντρέα, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Γιατί, τι σου είπε δηλαδή? Δεν έχει σημασία τι μου είπε, δεν θέλει να παντρευτούμε. Έτσι και μάθω ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η εξαγγλίας. Μετά από τόσα καλά που τις έχω κάνει, τέσσερις θα την πάρουν από τα χέρια μου. Σίγασε, Ρετίνα. Είναι θέμα της Μαριλένας, δεν φταίει η Αλίκη. Σιγά, γίνεται καλέ καταστροφή και να μην από πίσω αυτή. Κάτσε, ρε γυναίκα, κάτσε μια στιγμή. Ρε Αντρέα, πες τα μας λίγο πιο αναλυτικά, γιατί κάτι δεν κολλάει, αγόρι μου. Ό,τι ξέρω σου λέω και σας παρακαλώ, με ζωρίζετε άλλο, δεν μπορώ. Οπ, ξάδελφα, τι έγινε, όλα καλά? Ηρακλή μου, κάτσε λίγο, αγόρι μου, γιατί τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Τι έγινε? Δεν θα γίνει ο γάμος, λέει. Ποιος τα λέει? Μαριλένα. Αλήθεια τώρα? Δεν τα βρήκατε? Γιατί ρε παιδιά, υπήρξε καυγάς? Τίποτα δεν υπήρξε, ρε μάνα, στα καλά του καθουμένου έγινε. Τίποτα. Θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Μπορεί το κορίτσι κάτι να έπαθε. Δεν είναι λογικά πράγματα. Δεν θα πάρεις τηλέφωνο κανέναν, μάνα. Καλά σου λέει, Ρετίνα. Κάτσε μια φορά στα αυγά σου. Γιατί ρε εσύ, δωρε, εσένα σου φαίνονται λογικά όλα αυτά? Βέβαια, καλύτερα που δεν ερχόσασταν, γιατί ήταν χάλια. Αλλά δεν το λέτε στην κυρία Τάρα, γιατί θα στεναχωριότανε πάρα πολύ. Κυρία Μαριλένα.
Σεσίλια, πήγαινε στο δωμάτιό σου, δεν θα σε χρειαστώ άλλο. Εντάξει, εντάξει, εγώ θα πηγαίνω στο δωμάτιό μου. Αλλά εσείς δεν θα μου λέτε τι παθαίνατε. Γιατί κλαίτε. Μήπως σας έκανε πάλι κάτι ο κύριος Ανδρέας. Λοιπόν, τώρα θα τον καθαρίζω να τελειώνουμε επιτέλους. Τίποτα δεν έκανε ο Ανδρέας. Εγώ έκανα. Εσείς είστε γυναίκα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε κάθε δικαίωμα. Σεσιλία, θέλω να σου πω κάτι. Αχ, κύριε Μαριλένα, εσείς κλαίτε. Ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να το πεις σε κανέναν. Όταν θα σε ρωτάνε πώς είναι η κυρία σου, εσύ θα λες, δεν ξέρω. Είναι εξαφανισμένη, δεν τη βλέπω. Μπορείς. Εσύ μπορώ, εύκολο είναι, αλλά εσείς τι έχετε. Καλά, λίγο μπερδεμένη μόνο. Αλλά εγώ το παθαίνω αυτό όλη τη ώρα! Πήγαινε στο δωμάτιο σου. Όχι, δεν πάω πουθενά! Εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα δίπλα σας και θα σας λέω πάρα πολύ αστεία πραγματάκια και εσείς θα γελάτε. Αχ, θέλετε να σας λέω πόσο χάγια ήταν το πατσελόρ σας. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να μην έρθετε. Σεσίλια, αλήθεια θέλω να μείνω μόνη μου. Όχι! Εγώ θα κάθομαι εδώ πέρα. Εδώ, ήσυχα. Και θα κάθομαι να σας κάνω παρέλο χωρίς να μιλάω. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά εγώ θα το προσπαθώ. Έτσι για την παράσταση. Συμπαράσταση. Συμπαράσταση. Σεσίλια. Έλα, κορίτσι μου. Πήγαινε στο δωμάτιο σου. Άμα σε χρειαστώ, θα σε φωνάξω. Εντάξει. Εντάξει, κυρία Μαριλένα μου. Εντάξει, θα πηγαίνω. Αλλά ό,τι και να χρειάζεστε, βάζετε μια φωνή και εγώ έρχομαι εδώ πέρα. Σφαίρα, εντάξει. Άντε, φεύγω τώρα. Μαριλένα, σήκωσέ το! Εντάξει! Έλα, κοριτσάκι μου, τι κάνεις, πού είσαι, πόση ώρα δεν ετοιμάζεσαι πια? Τάρα, δεν θα έρθω. Εντάξει, Μαριλένα, μεταξύ μας δεν έχασες τίποτα. Ευτυχώς που διάλεξες την Κρίστη, θα σου κατέστρεφα και το γάμο. Αυτό ήθελα να σου πω. Και σε παρακαλώ, προσπαθήστε να μην το κάνετε θέμα. Γάμος δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει γάμος? Όχι. Φάση είναι βιτόσκασε. Μαριλένα! Πες το και στους άλλους, σε παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν είμαι για πολλές κουβέντες. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα. Αλλά μην με περιμένετε. Καλά, Μαριλένα μου, μην ανησυχείς, έχουν φύγει όλοι, αλλά... Τι έγινε, γιατί? Γιατί έτσι. Δεν έχω απαντήσεις για όλα αυτή τη στιγμή. Θες να έρθω από εκεί? Όχι. Θα σου πω εγώ όταν είναι. Τι έγινε? Εντάξει, κοριτσάκι μου, εντάξει. Ηρέμησε, θα σου κάνω ρέικι και θα δεις, αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Καληνύχτα. Τι έγινε, παιδί μου, πες μου! Δεν θα γίνει, λέει, γάμος. Ναι, αυτό το καταλάβαμε, γιατί? Δεν κατάλαβα. Βέβαια, πού να καταλάβεις κι εσύ. Πήρε και αυτή τηλέφωνο τον Τζίνιους, πάω να την πάρω εγώ. Όχι. Δεν την άκουσα καθόλου καλά, ας σας αφήσουμε λίγο χρόνο. Χρόνο για ποιο πράγμα? Δεν ξέρω. Μα να ακυρώσει του γάμου. Τι ήταν αυτό τώρα, ε? Εντάξει, ρε παιδιά, μην τρελαινόμαστε. Τα ζευγάρια μαλώνουν όλη την ώρα. Ξέρεις αν είχαν τίποτα προβλήματα, έχεις καταλάβει κάτι? Τι να σου πω, ρε Μπάρμπα, δεν πολύ κατάλαβα. Λες να έχει κάποια σχέση? Ποια? Η ποια Μπάρμπα? Άντε να συνεννοηθώ μαζί σου και με την κεστά από πάνω το κεφάλι μου. Ισίδωρε, αυτό με τα μυστικά έχει αρχίσει και με ενοχλεί, έτσι. Τες τα λέω, ρε Ντίνα, γιατί τα φουσκώνεις και κάνεις την τρίχα τριχιά μετά. Έχει μπλέξει με καμία ο δικός μας. Για τώρα λες ή για πριν? Ποιο τώρα, μωρέ, και ποιο πριν? Τέλειωνε, Ηρακλή, τέλειωνε. Ισίδωρε, εμείς θα τα πούμε μετά, ε. Μήπως να τα μαζέψω να φύγω να πάω σε κανένα ξενοδοχείο? Γιατί? Θα θέλει το δωμάτιό του ο ξάδελφας. Αυτό ξέχνα το. Δεν πειράζει, μαζί τα ξαδελφάκια. Εσύ, Μπαρμπα, νόμιζα ευκαιρία, έψαχνες να με διώξεις. Τώρα σε χρειαζόμαστε, Ηρακλή, να είσαι από δίπλα.
Δεν θέλουν να σημούν τα ίδια τα περσινά. Ποια περσινά? Είχε χωρίσει πάλι με τη Μαριλένα και έπαινε το Βόσπορο. Και εγώ έχω μεγαλώσει πια, δεν μπορώ να τον κουβαλάω. Εντάξει, εγώ να μείνω, αλλά θα θέλει ο ίδιος. Δεν μας ενδιαφέρει τι θέλει ο ίδιος. Αν πρόκειται για χωρισμό, θα πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση. Θα σου στρώσω να κοιμηθείς δίπλα του, όπως όταν ήσασταν μικρά. Εσύ, Δωρέ, να κατεβάσεις το ράντζο. Ναι, θα πάω. Ή μήπως να βάλουμε το στρώμα δίπλα. Καλά, καλά, πάω και θα δούμε. Φαντάσου, για να κάνει με την πρώτη αυτό που του ζητάω, φαντάσου, αγόρι μου, πόσο ανάγκης έχουμε. Μην ανησυχείς, πια. Εδώ είμαι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο κοινοτάρχης, μωρέ, από το χωριό μου. Στείλα μήνυμα για την επιδότηση που θα πάρουμε για τα χωράφια. Καληνύχτα, βλάχο μου. Μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. Λέγε ρε, τι έπαθες. Τι έπαθα ρε, Φρίντο. Μπορεί να μην θέλω να το παραδεχτώ, αλλά είναι κάρμα. Τι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γραφτό να συναντηθούν. Και εγώ κάθομαι ακριβώς στη μέση. Όχι, μωρέ, Κρίστη μου, με τις βλακίες. Τώρα σας έχει τρελάνει όλος ο βραγίσμος. Και αυτή η Εμίλια, αν ήταν ένα συμπαθητικό κοριτσάκι, να το καταπιώ. Αλλά αυτή την τύπησα δεν τη χωνεύω ρε, εσύ, με τίποτα. Α, δεν έχεις δίκιο. Εγώ τη βρίσκω πολύ ξυγημένο κορίτσι. Και δεν της κόβεις κανένα κάρμα. Αυτή έχει βάλει πλώρη γυαλού. Αμπά, για πού? Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά νομίζω ότι γουστάρει άλλον. Βέβαια, σιγά μην γουστάρει τον Φραγκίσκο. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Μπορεί να μην έχεις να ανταγωνιστείς άλλες γυναίκες, αλλά βάλτα με τη διατριβή του. Να σε δω. Δεν μου λες με τον Αντρέα, έχεις μιλήσει? Όχι, γιατί? Γιατί είχε κάτι προβληματάκια με τη Μαριλένα, θα πήγαινε να μιλήσουν. Πολλά ζευγάρια τσακώνονται πριν το γάμο. Τι προβλήματα να έχει τώρα ο Αντρέα με τη Μαριλένα, με δουλεύει και εσύ, ρε Φρίντο. Εμείς οι άλλοι τα έχουμε τα προβλήματα. Άντε πάλι. Τι έγινε? Κιτάρα. Να πάω, λέει, πηγόντος από εκεί. Αλλά αυτή δεν πάει καλά. Πρέπει να τη βρούμε πηγόντος γκόμενο. Ποτέ δεν πήγαινε. Τώρα είναι χειρότερα από ποτέ. Α, να σου πω. Και αυτή η Εμιλία, να ξέρεις, ήταν από το ΓΑΜΑ 1, το τμήμα με τα φυτά. Πες μου τώρα τι θυμάσαι από τότε. Όχι, βέβαια, σιγά μην τη θυμόμουν. Ο Φραγκίσκος μου το είπε τη μέρα που συζητούσαμε για το λεύκομα. Στο λέω τώρα να το ξέρεις. Αν η Εμιλία είναι το ίδιο πρόσωπο με την άγρια ορχιδέα που της άρεσε ο Φραγκίσκος, εγώ θα πάω να ζήσω σε ερημονήσει. Καλά, καλά. Μόνο να μου αφήσει τη διεύθυνση για να έρχομαι να σε βλέπω. Τι θα γίνει, μόνο θα τα κερνά τα σφινά και θα τα πίνουμε παρέ. Άντε, βάλε να πιούμε, γιατί εγώ πρέπει να φύγω. Άντε, για μας. Άντε, για μας. Άρα, κολοκοτρώνει, κατακαημένη. Αντρικό, Αντρικό μου, τι κάνεις εδώ, ρε καμπρέ. Εσύ σήμερα δεν έχεις μπάτσελορ. Γεια σας! Τι έγινε, ποιος παντρεύεται, βρε, ποιος παντρεύεται σήμερα, ρε! Αντρέα, Αντρέα, τι έγινε, δεν μου μιλάς? Τι έγινε, ρε μάνα, τι κάνεις στον τροχόνομο, τι είναι αυτά? Μάμα, σου κόβε και λίγο, ρε κορίτσι μου. Αχού, μαμά, ό,τι και να μου πεις, εγώ έχω κέφια, πάνε ετοιμαστώ για τον μπάτσελορ. Σταμάτα, παιδί μου, μη βιάζεσαι. Έξω. Καλέ, τι λέτε, όταν τους δεν έχω κάνει ακόμα. Κάτσε λίγο, ξαδέρφη. Παιδιά, μη με σκάτε. Θέλω μία ώρα για να πετύχω τη σωστή γραμμή στο eyeliner. Έλεος. Τα οικοσυστήματα στον κόσμο. Με τα περισσότερα ζώα. Μην ξέρεις, κρατάς και το στόμα σου λιγάκι. Μαμά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και δεν μπορείς εσύ να μου χαλάσεις το κέφι. Γελί. Έλα. Δεν θα γίνει μπάτσελορ. Γιατί? Η Τάρα. Η Τάρα ξέχασε να το οργανώσει, έτσι. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα αυτή η κοπέλα. Χωρίσανε. Ποιοι? Ο Αντρέας με τη Μαριλένα. Τι λέτε, καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Αλήθεια είναι, κορίτσι μου. Δες τον, τον αδερφό σου. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει, δεν θα γίνει ο γαμπρός. Τι λέτε, καλέ, αυτό δεν παίζει. Μπορείτε να φύγετε πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, αγόρι μου, συγγνώμη. Ούτε εσύ ξέρεις τι έγινε με το κορίτσι μου. Κοίταξε να δεις, μπαμπάκα μου. Αυτές τις μέρες η Μαριλένα ήταν εξαφανισμένη από τη δουλειά. Αλλά χθες που ήταν η βράβευση, ήταν μαζί. Και ήταν και μια χαρά. Τι μπορεί να έγινε? Ποιος παντρεύεται το Σάββατο? Μαμά μου, μαμά. Γιατί δεν είσαι στο πάρτι σου? Καλά είσαι? Μαμά, έκλαιγες. Κάτσε λίγο που θέλω να μιλήσουμε. Ποιος σε πείραξε, θα το διαλύσω, ε? Άρη, κάτσε γιατί θέλω να τα πούμε. Μαμά, τι έγινε? Άρη. Έλα, λέγε, με αγχώνεις. Δεν θα γίνει γάμος. Γιατί?
αποφάσισα να μην παντρευτώ τον πατέρα σου. Τι σου έκανε πάλι! Τίποτα. Μαμά, πες μου τι σου έκανε και μην το καλύπτεις και σταμάτα να κλαις. Πες μου τι έγινε! Δεν έκανε τίποτα. Άκουσε με. Είναι η καλύτερη απόφαση για την ώρα. Γιατί? Τι να σου λέω και εσένα τώρα. Πώς περιμένεις να πιστέψεις ότι δεν έκανε κάτι ο Ανδρέας? Θέλατε σαν τρελή να παντρευτείτε. Έτσι είναι η ζωή, αγάπη μου. Τα πράγματα αλλάζουν. Δεν σε πιστεύω, θα τον πάρω τηλέφωνο. Όχι, να μην τον πάρεις, δεν φταίει εκείνος. Εγώ φταίω. Μαμά. Μαμά. Πώς θες να πιστέψω κάτι τέτοιο? Στο ζητάω σαν χάρη. Ο Ανδρέας δεν έχει κάνει τίποτα. Και να σας πω και κάτι. Οριακά είμαι έξαλλη. Δεν με παίρνει μαζί στον εκβιαστή, δεν μιλάω. Δεν με διαλέγει για κουμπάρα, δεν μιλάω. Αλλά να μην έρθει και στον μπάτσελορ που οργάνωσα. Όχι και δεν μιλάς. Τα σίδερα έφαγες και στις δύο περιπτώσεις. Α, να σου πω κάτι. Δεν θα ασχοληθώ με τον αρνητισμό σου αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο. Μία μέρα είχα να δείξω κι εγώ πόσο καλή φίλη είμαι. Και όλα πήγαν λάθος. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά ηρέμησε λιγάκι. Δεν μας ενδιαφέρει πώς νιώθεις εσύ. Αλλά τι έγινε με τα παιδιά. Πάω μέσα εγώ, ρώτα ποιος είναι. Ηρέμησε, ο Φραγκίσκος είναι. Ρώτα πρώτα. Φραγκίσκο, εσύ είσαι! Απέτυχα παταγωδός. Ένα μπάτσελο οργάνωσα και δεν ήρθε ούτε η νύφη. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά η νύφη δεν θα πάει ούτε στο γάμο. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σου, Φραγκίσκο. Συγγνώμη που είμαστε έτσι, αλλά μόλις μάθαμε ότι η Μαριλένα ακύρωσε το γάμο. Και τον μπάτσελορ. Ακύρωσε το γάμο, είπε γιατί. Ναι, εσύ γιατί ταράχτηκες τόσο τώρα. Τι εννοείς, ρε Αθανασία, πώς να μην ταραχτεί. Ολόκληρος γάμος ακυρώθηκε. Ναι, αλλά δεν μου είπατε. Είπε γιατί. Κριστή, πάρε τη Μαριλένα. Όχι, θα πάρω τον Αντρέα, πάρτε εσείς τη Μαριλένα. Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά επειδή είναι ακόμα πολύ φρέσκο, μήπως να τους αφήνατε ήσυχους. Να σου πω κάτι. Αυτά τα ξενέρωτα τα κάνανε στο Γάμα 1 τα φυτά που θαύμαζες. Εμείς στο δικό μας τμήμα ανακατευόμαστε. Θαύμαζες τα φυτά του Γάμα 1? Εννοείται. Ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο στο Γάμα 1. Αποκλείεται να μην το θυμάσαι. Ναι, αλλά τη σημαία την πήρα εγώ. Ναι, αλλά το 20 γυμναστική δεν μας είπες πως το πήρες. Δεν θα μάθεις ποτέ. Δεν απαντάει η Μαριλένα. Ούτε ο Ανδρέας. Εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο, κάνω μούτρα. Μπράβο, Τάρα, κράτα χαρακτήρα εσύ. Έλα βρε, Αντρίκο μου, έλα βρε, παλικάρι μου, θα τα βρείτε, θα δεις, μην κάνεις έτσι. Ναι ρε ξάδερφα, δεν σε αφήνεσαι ένα Μαριλένα. Να που με άφησε όμως. Τι έγινε της ξαφνικά, γιατί χάλασε? Ρε παιδάκι μου, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα πριν το γάμο, οι γυναίκες αγχώνονται. Τι τον ήθελα εγώ το γάμο μου, λέτε, γιατί επέμενα? Ανοίγεις λίγο. Έλα, έλα, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι σίγουρη ρε, είμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε πάλι. Μην κάνεις έτσι. Και ένα. Τι έγινε εσύ, γιατί δεν σηκώνεις τηλέφωνα? Ευτυχώς μου κόψε να πάρω τη μάνα σου. Φρυντό μου, δεν είναι πολύ καλά. Τι ρε, δεν τα βρήκατε? Με έδιωξε. Ας βλακίες, μωρέ. Δεν είναι βλακίες, ρε. Έφυγα από το σπίτι σου, λέω. Όχι, ρε φίλε. Και ένα ρε σου είπα πριν. Μαριλένα μου. Αλίκη μου. Αγάπη μου. Τι είναι αγάπη μου? Έφυγε. Έφυγε. Έφυγε, Αλίκη, έφυγε. Έφυγε. Κοριτσάκι μου, κοριτσάκι μου. Το ξέρεις ότι ποτέ δεν συμφώνησα με αυτό το γάμο, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Και τι λύση έχω? Να του τα πεις, Μαριλένα μου. Λες ότι σ' αγαπάει να σου συμπαρασταθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνω τη χαρούμενη, όταν το μόνο που θέλω είναι να κάτσω εδώ μέσα μόνη μου. Μα είναι άδικο και γι' αυτόν. Τόσο καιρό δεν μου λες πως πρέπει να του φέρομαι και εσύ κάνεις τα χειρότερα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι σε έχει πιάσει. Δεν μπορώ να του το πω. Δεν το καταλαβαίνεις. Μ' αγαπάει περισσότερο από ότι αγαπάω εγώ τον εαυτό μου.
Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει αν μάθει ότι εγώ. Τίποτα! Τίποτα, τίποτα δεν θα γίνει. Επιθετικός, Αλίκη. Είπαν ότι είναι επιθετικός. Ξέρεις τι σημαίνει επιθετικός. Δεν ξέρουμε πώς προχωράει αυτό το πράγμα μέσα μου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προχωράει επειδή δεν κάνουμε τίποτα. Επειδή διαλύεις το γάμο σου και διώχνεις τους ανθρώπους που σ' αγαπάνε από δίπλα σου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα έπρεπε να είμαστε στην κλινική. Θα πάω. Τη Δευτέρα θα πάω. Ποια Δευτέρα? Είπες μόνη σου ότι μπορεί να προχωράει γρήγορα. Πού τον βρήκες ξαφνικά όλο αυτό το χρόνο για να κλαίσεις τη μοίρα σου, ε? Αλίκη μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο κεφάλι μου. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Γι' αυτό και σου λέω ότι πρέπει να φανείς ψύχρεμη. Θες να κλαις, κοριτσάκι μου. Ωραία. Να πας να κλάψεις στην κλινική την ώρα που θα σου κάνουν τις μαγνητικές. Αχ, μη με πιέζεις, σε παρακαλώ. Θα πάω όποτε θέλω εγώ. Όχι. Θα πας σήμερα. Και αν δούμε ότι αυτό δεν προχωράει, θα κάνεις το γάμο σου κανονικά. Αυτό που εσύ θα υπερασπιζόσουν αυτό το γάμο. Μην εγκαταλείπεις τη ζωή, Μαριλένα. Ακόμα και αυτή την ηλίθια ζωή που θέλεις να ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, δική σου είναι. Πρέπει να πολεμήσεις για αυτήν. Και μετά. Κατέστρεψέ την όπως γουστάρεις. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Το ξέρω, κοριτσάκι μου. Αλλά εγώ θα συνεχίζω να τη λέω. Ούτως ή άλλως, πάλι το δικό σου δεν θα κάνεις. Αγάπη μου. Πες του την αλήθεια, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, μωρέ Αλίκη. Αν μάθει ότι κινδυνεύω, είναι ικανός να πεδίξει από γκρεμό να σπάσει το νοσοκομείο. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει. Μα γιατί το λες αυτό? Γιατί εγώ αυτό θα έκανα, αν μάθαινε ότι κινδυνεύει. Συγχώρεσέ με. Για ποιο πράγμα? Που προσπάθησα να σταματήσω το γάμο σου. Δεν είχα καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν. Βοήθεια. Τι θες να κάνω εγώ για σένα? Ό,τι θες. Ζήτα μου, ό,τι θες. Μήπως και ξέρω τι θέλω. Από τη μια στιγμή στην άλλη χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Μην κλαις, αγάπη μου. Είμαστε δυνατές. Θα περάσουν όλα, θα δεις. Θα περάσουν. Θα περάσουν. Θα περάσουν. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου, θα περάσουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρε, εγώ φεύγω. Στο καλό. Πάντως, οφείλω για τελευταία φορά να σε προειδοποιήσω. Μην κάνεις τον κόπο. Δεν έχω τίποτα να φοβάμαι. Α, έτσι λες? Ναι, έτσι λέω. Έχω όλα όσα ήθελα, άρα δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Κάποια στιγμή θα με παρακαλάς. Οκ. Πάντως, μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, σε παρακαλώ πολύ, κάνε μου τη χαρή. Να θυμάσαι ότι εσύ το διάλεξες. Φιλάκια. Μην λες άλλο, κοριτσάκι μου, δεν κάνει. Δεν το ελέγχω. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Σε μερικούς μήνες από τώρα θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Μακάρι. Αλλά εγώ μέχρι τότε δεν θέλω να κάνω τίποτα. Να μην κάνεις τίποτα. Να κλείσω ένα σπα. Έχει κανονίσει Τατιάνα. Πρέπει να την εντοπίσω ότι δεν θα πάω. Γιατί δεν θα πας? Γιατί θα κάνει ερωτήσεις. Και εγώ δεν αντέχω. Όχι, θα πας. Γεια σου, θεία μου. Γεια σου, αγόρι μου. Μα. Παιδάκι μου. Τι έγινε πάλι, κλαις? Τι έγινε? Τίποτα. Απλά άλλαξα γνώμη. Ζήγησα τα πράγματα καλύτερα. Ειλικρινά πιστεύεις αυτά που λες? Αγόρι μου, άσε λίγο τη μανούλα. Θέλει το χρόνο της. Όχι. Εγώ θα πάω να βρω τον Αντρέα σήμερα, να μάθω τι βλακεία έχει κάνει, να σου ζητήσει γνώμη, τουλάχιστον να σταματήσει να κλαις. Όχι, αγάπη μου, μην πας. Δηλαδή πήγαινε. Πήγαινε γιατί σε χρειάζεται. Αλλά ο Αντρέας δεν έχει κάνει τίποτα, αλήθεια. Ωραία, δεν έχει κάνει κάτι ο Αντρέας. Τότε πες μου ακριβώς τι έγινε. Πήρα μια απόφαση και οφείλετε να τη σεβαστείτε. Και εσύ και όλοι. Λυπάμαι. Δεν πιστεύω αυτά που μου λες. Κάτι δεν μου κολλάει.
Εγώ και το μικρό μου το κάνει πιο δύσκολο. Δεν έχεις τώρα χρόνο να ασχοληθείς με τον Άρη. Μεγάλο παιδί είναι πια. Όλα για τον Άρη τα κάνω. Αυτός να δεις τι θα πάθει άμα μου συμβεί. Οχ, 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 πέρασε και η ώρα, πρέπει να πάω στην κουλτούκα. Ναι, αλλά θα πάμε να βαφτίσει λίγο πρώτα, έτσι, αφού δεν θα σε ρωτήσεις, να μην σε δουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι τιμολόγιο, παιδί μου. Εγώ θέλω το δελτίο παραγγελίας. Ναι, έλα ρε μάνα, τι θέλεις τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω, έχω δουλειά σου. Είναι τρόπος αυτός που μιλάς στη μάνα σου. Ρε μάνα, λείπει και η Μαριλένα σήμερα. Έχω πολλή δουλειά σου, λέω. Δεν μπορώ να μιλήσω, πνίγομαι. Βέβαια, η Μαριλένα τις παίρνει τις άδειες της. Σε έχουν βρει εσένα εργατικό και τα φορτώνουν όλα πάνω σου. Ναι, γι' αυτό σκάσανε κανόνια. Δεν μπορώ τώρα να σου μιλήσω. Άσε με, μπορεί να μ' αφήσεις να συνεχίσω. Γιώργο, νιώθω πολύ μόνη μου. Κι εγώ ρε μάνα, αισθάνομαι μόνος. Τι να κάνουμε τώρα. Η μοναξιά είναι η αρρώστια της εποχής. Έλα το μεσημέρι να φάμε μαζί μου. Έχουν πετύχει πολύ τα σουτζουκάκια. Τι λες ρε μάνα, δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Ξέρεις, με πληρώνουν στην Κούλτοκ, έτσι. Ειδικά με αυτά που έμαθα σήμερα, δεν μπορώ να φύγω από την Κούλτοκ και να πάω στη μαμά μου. Μα τίποτα δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους εκεί στην Κούλτοκ. Όλα από τα χέρια σου πρέπει να περνάνε. Τι να γίνει, τι να κάνουμε που με έκανες έξυπνο και τα καταφέρνω όλα εγώ. Γιώργο, μου έχει λείψει και η κοιλία. Έχει φύγει η χαρά από το σπίτι μας. Ας το σκεφτόσουν όταν την έδιωχνες. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω πίσω, αφού δεν σε πίεζε αρκετά. Εσύ θέλεις μια που να μη σου αφήνει περιθώρια, σαν και μένα. Ναι, βέβαια, σε αυτό έχεις δίκιο. Η Σεσίλια είναι πολύ εύκολος άνθρωπος. Αυτό έχουν να το λένε όλοι. Άντε, μάνα, σ' αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε. Γεια σου, αγόρι μου. Καημένη τότε. Έτσι όπως τα έκανες. Μόνη σου θα τρως, μόνη σου θα κοιμάσαι. Και μόνη σου θα κλαις τη μαύρη σου τη μοίρα. Που κι αυτήν μόνη σου την έφτιαξες. Βέβαια, οι συνήθειες δεν κόβονται. Παρακαλώ. Λέω θα μάθεις πότε να χτυπάς την πόρτα. Άσε μας βρε Αθανασία τώρα και εσύ. Άσε μας βρε Αθανασία. Σε τι οφείλουμε τη τιμή. Τη τιμή, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Η Μαριλένα. Η Μαριλένα πού είναι. Δεν γνωρίζω. Μα είναι δυνατόν. Ακύρωσε το γάμο της και εμένα δεν με ενημερώνει κανένας. Μην αρχίζεις και εσύ τώρα σαν την Τάρα, σε παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν. Με ρωτάνε στην εταιρεία και δεν ξέρω τι να τους απαντήσω. Πού το μάθανε. Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ ξέρω. Και επίσης δεν σου φταίω και σε τίποτα πρωί-πρωί. Λες να έκανε κάτι καγκελάριος και να ανακάτεψε τα παιδιά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή. Χθες περιμέναμε τη Μαριλένα να έρθει στον Μπάτσελορ και μετά πήρε τηλέφωνο την Τάρα και της είπε ότι θα ακυρώσει το γάμο. Μόνο αυτό ξέρω. Τι να. Είναι να τρελαίνεσαι. Και σήμερα της είχα κανονίσει να πάμε μαζί στο σπα και μετά μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι δεν θα έρθει. Ξέρεις τουλάχιστον αν θα έρθει στην εταιρεία. Εγώ! Πού να ξέρω εγώ! Ούτε στα τηλέφωνα μου βγαίνει πουθενά. Δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Ναι, ναι. Προσπάθησα κι εγώ να τη βρω. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι θα έρθει τουλάχιστον εδώ να καταλάβουμε και τι γίνεται. Τι θα γίνει τώρα, άντε, έχουμε και δουλειά. Θες να δουλέψεις τώρα, ε. Καλά, άντε. Αχ, κοίτα τα πουλάκια μου, σαν αγγελούδια κοιμούνται. Ναι, Μανούλα μου, αφού το λες εσύ. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει τη δουλειά. Σταστός. Περίμενε, καλή. Περίμενε. Ναι, ναι. Φύγε κι εσύ και άφησε με μόνη μου να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ποιο φίδι, βρε Μανούλα μου. Κοιμούνται οι άνθρωποι. Κι εγώ τι να κάνω, να τους ξυπνήσω. Όχι, τίποτα να μην κάνεις. Ο ύπνος κάνει καλό. Ειδικά το freedom και να θες, δεν νομίζω ότι μπορείς να το ξυπνήσεις. Ναι, ναι, γιατί ο Ηρακλής είναι πανεύκολο στο ξύπνημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τα έχω χάσει, παιδί μου. Δεν θέλω να ξαναζήσουμε τα περσινά. Κι εγώ τι να κάνω, βρε μαμά μου, να μην πάω στη δουλειά. Ναι, ναι, φύγε κι εσύ, φύγε. Η Ντίνα είναι μαθημένη μόνη της. Έλα, μωρέ, μην γκρινιάζεις. Μανούλα μου, εσύ. Ό,τι χρειαστείς, πάρε με τηλέφωνο. Κοίτα εκεί πέρα να μάθεις τίποτα από τη Μαριλένα. Να το διασταυρώσουμε. Κάτι δεν μου κολλάει με αυτή την ιστορία. Ας το πάνω μου. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Τότε,
μου σε έχω. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Σε παρακαλώ. Πώς έμαθες τη διεύθυνσή μου? Ρώτησα και έμαθα. Και τι θες εδώ? Τότε κατέβηκα για κάτι εξετάσεις. Και ήθελα πολύ να σε δω. Εγώ ακόμα σε αισθάνομαι φίλη μου. Πολύ κακός, γιατί δεν είμαστε καθόλου φίλες. Τότε σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, έχω μετανιώσει. Κάθε βράδυ βλέπω εφιάλτες. Είδες, έρχονται οι ερηνίες και σε τιμωρούν. Πάρα πολύ χαίρομαι. Τότε σε παρακαλώ να σου φιλήσω το χέρι. Σου ζητάω συγχώρεση. Να πας να πάρεις συγχώρεση από τον Παπαλάμπρο. Εμένα μην με ανακατεύεις με αυτά τα πράγματα. Αρκεί που φίλησες το χέρι του άντρα μου. Σε παρακαλώ, ήθελα πολύ να με συγχωρέσεις. Κι εγώ ήθελα πάρα πολύ να μην έχεις πάει με τον άντρα μου. Τότε. Σε παρακαλώ. Φύγε από εδώ, γιατί είμαι μόνη μου και δεν έχω κανένα να με σταματήσει. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Μου κάνεις μια χάρη? Μπορεί. Λες να έρθουν στο meeting room η Αθανασία, ο Γιώργος, η Αγγέλη και ο Αλέξανδρος? Μάλιστα. Α, η Αγγέλη δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν πειράζει. Πες στους υπόλοιπους. Πώς θες αυτούς τώρα? Θα δεις. Έχεις όρεξη για πρωινό τσίρκο? Αχ, μην αρχίσεις, Αλίκη, σε παρακαλώ. Κάνε το για χάρη μου. Δεν θα μου γεμίσετε εμένα το σπίτι αρνητικούρα. Θα καθαρίσω όλο το χώρο. Καινούριο θα το κάνω. Έρχομαι! Λυσάξετε. Έφερα καφέ. Αχ, να σε καλά, βρε Κρίστη μου. Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι μου. Γιατί ξέρεις, κάθε φορά που παραγγέλνω βγαίνει η Μαριλένα. Και δεν θα ήθελα να την πρίζω τώρα μέρες που είναι. Μέρες που ήταν. Έμαθες τίποτα? Όχι, τίποτα. Μου είπε θα με πάρει όταν θέλει αυτή και το σεβάστηκα. Ξέρεις, αυτό που δεν κάνεις εσύ με το Φραγκίσκο. Να σου πω κάτι. Για άτομο που πιστεύει τόσο πολύ στη θετική ενέργεια, είσαι τίγκα στην πηχτή, το ξέρεις. Μα τι να κάνω? Πρέπει κάπως να βγει όλη αυτή η αρνητικούρα που μου φορτώσατε. Τέλος πάντων, δεν έμαθα τίποτα. Εντάξει και στην τελική, μην τρελαινόμαστε τώρα. Ο γάμος είναι μια κοινωνική σύμβαση. Δύο άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν μες στην καλή χαρά χωρίσανε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι μας. Και εγώ το πιστεύω ότι ο γάμος είναι μια κοινωνική σύμβαση, αλλά για τα παιδιά δεν ήταν αυτό. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Εγώ πάντως θα κάνω καλού κακού και ρέικι για να το διασφαλίσουμε. Τι έγινε, σε ειδοποίησε η Αλεξάνδρα? Ναι, τη ειδοποίησε και σένα. Βεβαίως, με ειδοποίησε. Γιατί με ειδοποίησε εμένα, τι με έχω χάσει, παρακατιανός? Έλα, πάμε. Να σου πω, μας περιμένει κανένα κακό, λες? Τι να σου πω, Γιώργο, δεν ξέρω. Αν δεν πάμε, δεν θα μάθουμε, έλα. Ορίστε, αγόρι μου, ο Μελετίτσα. Έτοιμο για το καφεδάκι σου. Φάε, αγάπη μου, λίγη ομελέτα. Α, να σου αλείψω λίγο μέλι στο ψωμάκι που σ' αρέσει. Πιες λίγο καφέ, παιδί μου. Δεν θέλω. Δεν μου λες, αγόρι μου. Μήπως θες να πεις κάτι στη Μανούλα? Ρε μανά! Εντάξει, καλά, δεν είπαμε τίποτα, μάνκια! Θα αναρωτιέστε γιατί σας κάλεσα εδώ. Γενικώς αναρωτιόμαστε, Μαριλένα μου, αλλά έχεις να μας δώσεις απαντήσεις. Δεν έχω απαντήσεις για όλα, αλλά το δουλεύω. Πες, Μαριλένα μου. Δεν την αφήνετε να μιλήσει όμως. Ναι, σιγά, καγκελάριο, τώρα οι υποδείξεις μας μαράνανε. Μαριλένα, όλα καλά? Όλα καλά. Απλά δώστε με ένα λεπτό να σας πω τι θέλω. Αποφάσισα να παραχωρήσω τη θέση μου σε κάποιον άλλον προσωρινά. Σε ποιον άλλον? Ποια θέση σου? Τη θέση της διευθύνουσας. Τι λες τώρα, είμαστε με τα καλά μας. Αχ, σας παρακαλώ, μην αρχίζετε. Μαριλένα, τι εννοείς θα παραχωρήσεις τη θέση σου προσωρινά? Ποια λέξη δεν κατάλαβες, Γιώργο? Μην ταράζεστε. Απλά θα χρειαστεί να πάω ένα ταξίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για καθαρά προσωπικούς λόγους. Μαριλένα, προέκυψε κάτι? Τίποτα ανακοινώσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, αλλά θα χρειαστώ την κατανόησή σας. Θα την έχεις. Ωραία. Το Σαββατοκύριακο θα καθίσω να σκεφτώ σε ποιον θα δώσω τη θέση μου και θα σας το ανακοινώσω τη Δευτέρα. Σας κάνω την εισαγωγή τώρα για να μην σας έρθει τα μπλά στη Δευτέρα. Ποια Δευτέρα? Γιατί τόσο άμεση θα είναι η αντικατάσταση? Ναι, είναι τόσο άμεση. Α, δεν είμαστε πάντα καλά μας. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
Καλημέρα, Αλεξάνδρα, έχασα κάτι. Εδώ το χάσατε, να ψάξω. Καλά, στο να σου πω όση ώρα έλειπα, με έψαξαν. Πα, δεν νομίζω. Α, εκτός από την επίγουσα συνάντηση στο meeting room. Τους μάζεψε κάτι να τους πει η κυρία Κουλούρη. Μάλιστα. Αν μάθεις τίποτα, πες μου. Ναι, ναι. Α, πέρασε και από το λογιστήριο για μια επιταγή ο τύπος που θα έκανε τα λούδια για το γάμο. Και μας είπε ότι ο γάμος ακυρώθηκε. Εσύ που είσαι αδελφή του γαμπρού, δεν ξέρεις τίποτα. Κοίταξε να δεις. Ο γάμος θα γινόταν έξω και μας είπαν ότι τελικά αύριο θα βρέχει. Σοβαρά τώρα. Γιατί είναι να ραβανιαστεί και μια εξαδέλφη μου, σε ταράτσα. Να τη πω, μα είναι να το ακυρώσει. Ε, ναι, 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 νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Έλα, έλα, ακύρωσε τα όλα. Ναι, πες στο ματζίδι να μην έρθει. Θα βρέχει αύριο. Ναι, έλα, γεια. Δεν είναι έτσι, φίλες Μαρίκα μου. Δεν έχω δηλαδή δικαίωμα μετάνοιας. Μη μου μιλάς εμένα για μετάνοιας. Είχες όλο το χρόνο μπροστά σου για να μετανιώσεις. Αντιθέτως όμως, εσύ συνέχισες πίσω από την πλάτη μου τα έσχισου με τον άντρα μου. Τότε μου λείπεις πάρα πολύ. Εμένα δεν μου λείπεις καθόλου, δυστυχώς. Κλείδωσα. Τι κλείδωσες? Ανοιχτά ήταν, αφού μπήκα. Δεν μιλάω για την πόρτα, Μαρίκα. Μιλάω για τα συναισθήματά μου που κλείδωσαν. Είχες εσύ συναισθήματα. Μη με τρελαίνεις. Μη μου μιλάς έτσι εμένα. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε πια να είμαστε φίλες εμείς οι δυο. Μα... δεν έχει μα, δεν έχει μα. Φύγε, φύγε, φύγε. Τότε, τότε, τότε. Παναγία μου. Τι έπαθες, καλέ. Το πόδι μου. Δεν μπορώ να το πατήσω. Θες να στο πατήσω εγώ με το σίδερο? Όχι με το σίδερο. Προετοιμάς μπουλντόζα. Κολλήνομαι. Αύριο τότε πονάω, σου λέω. Γύρισα τον αστράγαλό μου. Έλα, 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 πάμε να σε βάλω να καθίσεις. Άντε, άντε. Όχι εκεί, όχι εκεί, είναι δικιά μου καρέκλα. Έλα, πήρε τον άντρα μου το πάρεις και την καρέκλα μου. Έλα, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε, είπα. Πάω να φέρω λίγο πάγο. Μαριλένα, Μαριλένα, τι γίνεται? Τι γίνεται? Βρε, κοριτσάκι μου, κάνε ό,τι θες. Αλλά δεν είναι λογικό να σε ρωτήσουμε κι εμείς τι έπαθες από τη μια στιγμή στην άλλη. Μαριλένα, αν υποψιαστώ ότι η Ρεμούδου Κουλούρη ξέρει κάτι και εγώ είμαι στην απέξω, θα γίνει εδώ μέσα Τέξας. Γιατί άκουσα ότι φτάσατε μαζί. Ελπίζω να ήταν τυχαίο. Παιδιά, αλήθεια δεν έχω όρεξη. Μαριλένα μου, τι έχει γίνει? Είμαστε φίλοι σου και σε ρωτάμε κάτι πολύ απλό. Δεν πρέπει να μας πεις. Όχι. Καμιά φορά οι φίλοι δεν χρειάζεται να μιλάνε. Στέκονται αθόρυβα και σε στηρίζουν. Εγώ σε στηρίζω! Κι εγώ! Ναι, αλλά θέλετε και εξηγήσεις. Ναι, θέλουμε! Λυπάμαι, δεν θα σας τις δώσω. Σου κάναμε κάτι? Όχι, όχι βέβαια. Γιατί διακρίνω και μια επιθετικότητα. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν το θέλω αυτό. Απλά γίνανε πολλά, απρόοπτα και εγώ δεν αντέχω να μιλήσω γι' αυτά. Μαριλένα μου, εγώ όποτε είχα κάτι, εσύ ήσουν πάντα δίπλα μου. Γιατί τώρα θέλεις να τα αποδώσεις? Ναι, ναι, θέλω κι εγώ να σε στηρίξω. Με στηρίζεις. Με στηρίζεις γιατί πήρες ρίσκο για να έρθεις να δουλέψεις εδώ και κάνεις και εξαιρετική δουλειά. Γιατί εκτός από το συναισθηματικό, η Cool Dog είναι και η οικονομική μου επιβίωση, η δική μου και του παιδιού μου. Από αύριο θα ήταν και του Ανδρέα, αλλά τον έτσασες. Ρε Γιώργο! Έλα μωρέ, εντάξει, πώς κάνεις εσύ? Μια πλάκα έκανα. Α, δεν πιστεύω ο Ανδρέας να φύγει από την εταιρεία. Ελπίζω πως όχι. Αλλά είναι δική του δουλειά. Α, γιατί αν φύγει κάποιος από την οικογένεια, ας φύγει η Γκέλη. Δεν τρέπεσαι, ρε Γιώργο, να σε ακούς κοπέλα να κλαίει δύο μέρες. Στο κάτω-κάτω η Γκέλη πήρε εξαιρετικές πρωτοβουλίες και φτάσαμε το super fruit εκεί που έφτασε. Συγγνώμη, αυτό που βλέπω τι είναι? Αυτό είναι το βίντεο του super fruit που δεν σου άρεσε. Δεν το έχω δει ποτέ αυτό το βίντεο. Τι? Τι, ένα άλλο μου στείλες. Θα μπερδεύτηκα. Όχι, ρε Γιώργο, αφού είχε στείλει ένα mail που έλεγε να αγνοήσω αυτό το mail και να κοιτάξω εκείνο. Μαριλένα, εγώ δεν έστειλα ποτέ τέτοιο mail. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω, ξέρεις τι έχει συμβεί με τη Μαριλένα? Όχι. Ήλπιζα να ξέρεις εσύ. Ο Ανδρέας δεν ξέρει τίποτα. Του ανακοίνωσα από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλει να παραχωρήσει προσωρινά τη θέση της σε κάποιον άλλον. Τι? Αυτό που άκουσες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει αποφασίσει σε ποιον. Παιδιά, τι γίνεται? Τι έχει πάθει? Από τη μία ακυρώνει το γάμο με τον Ανδρέα και τώρα αφήνει η κυβέρνηση την Cool Dog. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αλεξανδρέα, κάτι συμβαίνει. Αυτές δεν πρέπει να είναι αποφάσεις της Μαριλένας. Μήπως χρειάζεται τη βοήθειά μας? Ναι. Ναι, ναι, εδώ είναι. Οκ. Σε θέλουνε μέσα στο γραφείο της Μαριλένας. Ο Γιώργος ήταν και ήταν και πάρα πολύ απότομος. Γιατί? Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, Λίκη.
Ούτε 5 χρονών ήταν το παιδί και το παιδί. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαριλένα μου, αλλά ξέρεις τώρα, έχουν αυτή την επαγγελματικο-ερωτική κόντρα με την Κέλλη που τον τρελαίνει. Και να γράψει εμένα ψεύτικο mail για να κερδίσει ένα στοίχημα με την Κέλλη. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα. Εσείς, ηρεμούδη, πρέπει να καταλάβετε κάποια στιγμή ότι εδώ μέσα δεν είναι τσιφλίκι σας. Μαριλένα, προσπάθησα να σου το πω και πριν τη βράβευση. Χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ. Γιώργο, να λαμβάνεις εσύ. Δεν με νοιάζει ποια θα είναι η τιμωρία του. Αρκεί να είναι αυστηρή. Μαριλένα μου, να σε βοηθήσω. Αχ, τι θα κάνω εγώ με σένα. Αντρέα μου, θα ανοίξεις. Τι ρωτάω εγώ τώρα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η καθηγήτρια του Ανδρέα από το σχολείο. Έλειψε δύο μέρες και ανησύχησα λίγο. Μάλιστα, περάστε παρακαλώ. Εγώ είμαι η μητέρα του και ήθελα να περάσω από το σχολείο να ρωτήσω για την πρόοδό του. Είναι λίγο μεγάλος για να μάθετε και την πρόοδό του, δεν είναι? Αυτός μπορεί να μεγάλωσε, αλλά η μάνα είναι πάντα μάνα. Ντίνα! Εμιλία, χαίρο πολύ. Ξέρετε, δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο γιατί δεν ήταν και πολύ καλά. Δεν έκανε κοπάνα. Ναι, το βλέπω. Ανδρέα μου, πώς είσαι? Πού να ξέρω. Τι συνέβη, θέλεις να μου πεις? Την έχασα. Το εννοούσα τελικά. Ο γάμος δεν έγινε. Σαν συμμαθητές που έχουν χαθεί σ' όλο το χάρτη τις γωνιές. Σαν συμμαθητές που έχουν βρεθεί μια μέρα στο ίδιο το φανάρι. Έτσι είναι οι ζωές. Λες θα τα πούμε και περνάν οι εποχές. Έτσι είναι οι ζωές. Τόσο παίζες μα περπατήσαν στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι.